το κακό ότι η καμία δεν ξέρει τελικά αυτό που σημαίνει οικονομία εαυτού. Να κάνουν λίγο οικονομία στον εαυτό τους και στην έκθεση. Δηλαδή, τι δουλειά έχουν τώρα πάλι. Οκ, okay, τις καλέσαμε. Ωραία, και εμάς μας καλέσαν χθες. Πήγαμε εμείς. Εγώ προσωπικά δεν πήγα. Εμένα δεν με κάλεσαν. Δεν σε κάλεσαν. Πού. Τώρα στο συγκεκριμένο ούτε εμένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπου μας καλούν, δεν πάμε. Σε κάλεσαν. Άρα φαίνεται μόνο εσύ δεν πήγες. Δεν μας πήγες. Μπόρεσα να πάω. Αν μπορούσα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, μας καλούν κάπου. Δεν είναι ανάγκη που ξέρουμε ότι θα υπάρχουν κάμερες και μικρόφωνα να πάμε να συνεχίσουμε την ίδια ιστορία. Η Μικαέλα είπαμε ότι θέλει να. Η Έμπη είπαμε ότι θέλει να κάνει καριέρα. Μα αρχίζουν άλλα reality, αγάπη μου, σε λίγες μέρες. Ό,τι προλάβουν τώρα. Αυτό δηλαδή η περιουδία του κόμματο. Εάν δεν κερδίσουν τώρα, πότε θα κερδίσουν, σε ένα χρόνο. Ναι, όχι, πρώτη-πρώτη ξεκινάνε άλλοι reality ήρωες. Δηλαδή τι, ότι προλάβουν να. Ναι, βέβαια. Ό,τι αντράξουν αυτές τις μέρες. Το κάνω γιατί δεν είναι το σωστό. Πρέπει να κάνουν λίγο οικονομία στον εαυτό τους, ρε παιδιά. Και χθες τα λέγαμε. Μπήκαν εκεί μέσα, γιατί δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η αλήθεια και θες να λέμε, ας πούμε, μόνο θεωρίες. Μπήκαν εκεί μέσα για αυτό. Γιατί για να πάνε μετά και να βγουν έξω, για να, ίσως να πάρουν, να κλείσουν μια δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, να γίνουν λίγο γνωστοί. Και από εκεί και πέρα, εγώ λέω, να κάνουν και στο χώρο τους κάποιες δουλειές. Είναι πολύ επίπονο να χρειάζεται να κλειστείς μέσα σε ένα σπίτι τόσο καιρό για να βγεις έξω και να πηγαίνεις. Δεν δείχνει να πονάνε, Άρη μου. Εγώ δεν είμαι μόνο εμένες καθόλου. Okay, όχι, λέω ότι είναι επίπονο να το κάνω αυτό στον εαυτό τους. Δηλαδή, να πηγαίνουν να κλείνονται σε ένα σπίτι, να ζουν όλο αυτό το reality, να αλλοιώνονται στους εικόνα που έχουν από ό,τι λένε από αυτά που τους έδειχναν. Γιατί όλοι όσοι δίνουν είναι πάρα πολύ καλά κορίτσια και να αλλοιώνονται και δεν να μιλάνε στα μικρόφωνα. Εγώ δεν το λέω υποτιμητικά. Σωστά, δεν το λέω υποτιμητικά. Είναι κάποιες ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο το κάνανε. Ευκαιρίες όμως και για τη δουλειά τους. Παιδιά, εγώ χθες είδα τη μία την κοπέλα. Από αυτές που είδαμε. Βεβαίω, όχι. Α, μία την άλλη. Έχετε τα πλάνα από τη VRV. Δείτε λίγο, αυτή δεν είναι. Δούλευε χτες σε μία καμπάνια, σε φωτογράφηση μία σχεδιάστρια μόδα. Δούλευε και πριν, ήταν Instagrammer η Άννα Γιαμανατίδου. Κάποιοι κάνουν και τέτοιες δουλειές. Καλύτερα να κάνεις. Κοίταξε να σου πω κάτι, αυτό που βλέπουμε τώρα να μην γινόμαστε αφοριστικοί. Μπράβο της που κάνει καμπάνια, αφού είναι και φρέσκο, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι για παράδειγμα πάλι η Εύη Ιωαννίδου που μόλις φωτογραφήθηκε, χθες λέγαμε ότι φωτογραφήθηκε στο γιου και έδωσε συνέντευξη, ξανά και την πλήρωσε. Την την είδα σε κομμωτήριο στην Γλυφάδα στον Θοδωρή τον Γιόνι και έκανε. Τι έκανε. Μαλλί. Συνεργασία, φωτογράφηση. Α. Πότε προλαβαίνει, ναι, ρε παιδιά. Πότε εγώ πάντως τα βλέπω όλα στο Instagram. Δεν ξέρω πότε πρόλαβες και μα το είδες. Μα πήγες, δεν βγαίνεις. Πότε πρόλαβες. Εγώ επιμένω. Θέλει λίγο οικονομία εαυτού και οικονομία δυνάμεων. Δεν είναι ανάγκη να βγαίνουν στα μικρόφωνα πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Χθες μιλούσαμε για την Εύη Ιωαννίδου. Μα γι' αυτό το λόγο το κάνανε. Βρέσει, μη με εκνευρίζεις τώρα. Μα γι' αυτό το λόγο πρέπει να πριν βγούνε δεν είχαν πάει στο άσπειρο μήλιο και φωτογραφίζονταν και κάνανε πασαρέλα με κοροϊδεύει. Αυτό πότε ήταν. Πότε ήταν τον έξω. Στο πάρτι, τον πριν τελειώσει το reality είχαν αρχίσει. Ναι, αλλά εκείνο τουλάχιστον ήταν δουλειά. Δηλαδή πήγαν και έκαναν πασαρέλα. Εδώ αρχίζουν και πάνε πλέον στα εγγένεια. Μπορεί να κάνουν και tour σε όλη την Ελλάδα και θα μιλάνε πάλι στα μικρόφωνα. Ρε, μα γι' αυτό το λόγο πήγανε. Μα δεν είναι αυτό όμως αυτό που θέλει να κατακτήσει. Το next top model. Αν πηγαίνετε σε ένα reality, τι θες να κατακτήσει. Ρε παιδιά, αυτό είναι το next top model. Δεν είναι το next top model. Πάλι τα ίδια λένε, πάλι για τα ίδια κορίτσια μιλάνε. Πάλι. Πόσο κρατάει αυτό. Θα τους κάνει καριέρα αυτό. Εγώ για καλό το λέω. Δεν είμαι ηλίθιος για να λέω φύγε και μη μιλάς. Μα ποιος σου είπε ότι θέλανε την καριέρα. Αυτό θέλανε. Μα δεν θέλει να γίνει μοντέλο. Θα είναι και μοντέλο. Πώς θα είναι μοντέλο να μιλάει συνέχεια στα μικρόφωνα. Θέλει να γίνει γνωστό μοντέλο. Τα μικρόφωνα δεν είναι για τα μοντέλα. Τα μοντέλα σιωπούν λίγο. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η Ιωάννα Μπέλα με όλα αυτά που είχαν γίνει με τις πλαστικές δεν το εκμεταλλεύτηκε. Η Ιωάννα Μπέλα το έκαψε το χαρτί από την αρχή με όλα αυτά που είπε. Μα υπάρχουν, θεωρώ, τα κορίτσια αυτά αυτό θέλουν. Και παράλληλα, εγώ δεν το λέω υποτιμητικά, θα κλείσουν και κάποιες δουλειές. Θα συνεργαστούν με κάποιες σχεδιάστρες, θα κάνουν κάποιες φωτογραφίες στο Instagram. Θα πάνε σε κάποια εγγένεια μαγαζιών. Θα πάνε σε καταστήματα. Θα πάνε ένα ταξίδι. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει αυτή τη στιγμή μοντέλο στην Ελλάδα να σημαίνει ότι πάω σε εγγένεια. Ναι, από τον έξω το μοντέλο αυτό είναι κατάρτια, κατά τη γνώμη μου. Μα αυτό θα κάνουν. Είναι κατάρτια. Με συγχωρείτε, το λέω, είναι κατάρτια. Να κάνουν εξώφυλλο στη Vogue την Αγγλική. Ναι, να κάνουν εξώφυλλο. Θα βγει η Vogue στην Ελλάδα. Να πάνε να κάνουν εξώφυλλο. Ναι. Μπορεί να κάνουν να υποστηρίξουν. Μπορεί να γίνει και αυτό. Εάν δω την Εύη Ιωαννίδου εξώφυλλο στην ελληνική Vogue. Εάν ήταν μια κουκλάρα. Θα πάω εγώ γυμνό στο Σύνταγμα τώρα. Εγώ θα πάω γυμνή στο Μουτσινά εάν κάνει η ναι. Γιατί δεν βλέπεις τα πράγματα πώς έχουμε στην πραγματικότητα. Όχι. Η πραγματικότητα που βλέπουμε όλοι είναι διαστρεβλωμένη. Τα μοντέλα δεν είναι για τα εγγένεια καταστημάτων να πάνε να μιλάνε στα μικρόφωνα. Τα μοντέλα κάνουν καμπάνιες και δουλειές. Τα συγκεκριμένα κορίτσια. Είναι άλλο τύπο αυτό, μοντέλα αυτά. Έλα, ρε, αυτό θέλαμε. Μια δημοσιότητα, ίσως αύριο μεθαύριο να γίνει μια πρόταση σε μια τηλεοπτική εκπομπή να πάρουν μέρος. Έτσι με τα ελληνικά που ακούσαμε δεν νομίζω. Ή σε ένα άλλο reality. Σε άλλο reality. Να συνεχίσουν. Ή διαφορετικά να πάνε σε
δυσκολία επαρκή. Να πάνε σε μια πρεμιέρα, να πάνε εκτός Αθηνών να δουλέψουν. Και να κάνουν και κάποιες φωτογραφίσεις, ίσως και κάποιες καμπάνιες. Τώρα, εσύ αν περίμενες από τον έξω μόντελ να κάνουν την αγγλική, εγώ πιστεύω πως όχι. Από την άλλη, επίσης πιστεύω, γιατί εγώ δεν το θεωρώ υποτιμητικό όλο αυτό, είναι ένας τρόπος να είσαι στα φώτα της δημοσιότητας. Εάν είχες την κουκλάρα, ακούσε με λίγο. Εάν είχες την κουκλάρα μέσα στον έξω μόντελ, την κουκλάρα. Και το λέω και το ξαναλέω, παιδιά, στην εκπομπή. Είχε έρθει το κορίτσι, η Ελισάβετ, πώς τη λένε, Δοβλιατίδου, που είχε πει στο Νόμαντ. Η Ελληνίδα Ζιζέλ. Παιδιά, αυτή, αν πήγαινε στο Next Model, πραγματικά ό,τι κι άλλον έκανε, θα έκανε και αγγλική βοήθεια. Μου επιτρέψεις να πω κάτι μικρό. Δεν είναι και τόσο αυτά τα κορίτσια που μπορούν να κάνουν. Μου επιτρέψεις να πω κάτι μικρό. Γιατί την αλήθεια, είναι κουκλάρες. Την αλήθεια λέω. Η Εύη είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Είναι καλιά. Η Εύη ο Ανίδου είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Αλλά δεν είπα ότι είναι υποτιμητικό να πηγαίνει σε εγγένεια. Όχι, είπα ότι είναι κατάδια να θεωρούμε ότι το μοντέλο παρίσταται μόνο σε γένεια. Αυτό είπα ότι είναι κατάδια. Κάνουν παράλληλα πράγματα. Να κάνουν οικονομία δυνάμεων. Αυτό να κάνουν. Δεν θα έρθει καλή δουλειά έτσι. Θα έρθουν καλές δουλειές με την οικονομία δυνάμεων, okay. Σε πληροφορώ. Γιατί πήγαν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όχι, όχι, ρε παιδιά. Θα ξεχαστούν χωρίς καμία δουλειά. Εντάξει, χωρίς ένα ευρώ στο ταμείο. Μου, εκεί πήγαν για να γίνουν μοντέλα. Δεν είναι σίγουρο ότι το κατάφεραν όλες. Δεν θα βγουν μοντέλα μα κάνουν αυτό. Και εγώ έχασα τα αυγά και τα πασχάλια τώρα. Έχει λοιπόν, κοκκινήσει και λίγο.